έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε θέατρο, κυρίως το χειμώνα σε κλειστά θέατρα, με ωραίους φωτισμούς, με μουσικές που βγαίνουν μέσα από ηχοσυστήματα κτλ. Και μετά χαιρόμαστε το καλοκαίρι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, που έχουμε την ευκαιρία να πάμε σε ανοιχτά θέατρα και να παρακολουθήσουμε με έναν άλλον τρόπο έργα. Και συνήθως το καλοκαίρι ανεβαίνουν και αρχαίες τραγωδίες ή κωμωδίες που είναι συνυφασμένες με το παρελθόν. Τι γινόταν όμως σε αυτό το παρελθόν, πώς ξεκίνησε το θέατρο? Το θέατρο δεν είχε κλειστούς χώρους. Τα θέατρα ήταν αυτά τα ανοιχτά που γνωρίζουμε στην αρχαιότητα. Γινόταν υπό το φως του ήλιου, γιατί δεν υπήρχαν οι μηχανισμοί και η τεχνολογία να έχουμε ψεύτικο φως, ούτε ψεύτικη μουσική. Οπότε γινόταν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα τα Διονύσια ξεκινούσαν κάπου το φθινόπωρο, που και αρκετές ώρες κρατούσε η μέρα, αλλά και ο καιρός ήταν ούτε πολύ ζεστός ούτε πολύ κρύος, για να μπορεί ο κόσμος να κάθεται να παρακολουθεί με τις ώρες τις παραστάσεις που γινόταν. Και σε αυτές τις παραστάσεις, με έναν τρόπο, στο κομμάτι της σκηνοθεσίας, στο πλάνο, ας πούμε, παρότι δεν μιλάμε για κινηματογράφο, υπήρχε και η φύση. Δηλαδή οι ηθοποιοί και το σκηνικό πίσω, ανάλογα με το θέατρο, γι' αυτό και είναι σε φανταστικές τοποθεσίες στα αρχαία θέατρα στην Ελλάδα, ήταν κομμάτι της σκηνοθεσίας το σκηνικό. Θυμάμαι κιόλας στο πρόσφατο παρελθόν, που άρχισαν να ξαναγίνονται παραστάσεις στα αρχαία θέατρα, κάπου στις αρχές του 1900, σε μια παράσταση των Προμηθέα Δεσμότη, στη φάση που ραμφίζουν το σηκώτι του Προμηθέα Αετή, περάσανε δύο Αετοί από πάνω εκείνη τη στιγμή. Οπότε μαγεύτηκε και ο κόσμος και ήταν σαν να υπήρχε ένα θεϊκό άγγιγμα, ας πούμε, στην παράσταση. Τέτοιες στιγμές νομίζω ότι θα είχαν πληθώρα στην αρχαία Ελλάδα, κάτι που δεν το έχουμε τώρα. Έχουμε βέβαια άλλες ανέσεις, δεν το συζητώ, αλλά έχουν χαθεί και κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτό το στοιχείο της φύσης που έμπαινε τόσο έντονα στη διάρκεια της παράστασης και ήταν μέρος του σκηνικού και της σκηνοθεσίας, δεν νομίζω ότι το έχουμε τακτικά. Ακόμα και το καλοκαίρι που ανεβαίνουν οι παραστάσεις, ανεβαίνουν βράδυ. Δηλαδή πάλι ο φωτισμός είναι τεχνητός. Πολλές φορές υπάρχει και βοήθεια από μικρόφωνα κτλ. Γι' αυτό και οι ηθοποιοί στο τώρα, χωρίς αυτό να είναι φυσικά μορφή, γιατί δεν χρειάζεται να παίζουν σε τέτοιες περιστάσεις, είναι πιο δυσέβρετο να βρεις τους ηθοποιούς του τώρα την τεχνική την τότε, γιατί τότε μαθαίναν να παίζουν έτσι, μαθαίναν να παίζουν σε ένα θέατρο που ο ήχος δεν βοηθιόταν από κανέναν άλλο τρόπο, χανότανε, πάνω δεν υπήρχε ταβάνι, έπρεπε να μιλήσουν από εδώ και να πάει στα 100 μέτρα που ήταν ο τελευταίος θεατής, γιατί μιλάμε για τεράστια θέατρα που χωρούσαν 13, 15, 20.000, 10.000 και να τα απαγγέλνουν και όλα μπροστά για να μην χάνει το ήχος. Αυτό δηλαδή ήταν σπουδή των ηθοποιών τότε, που τώρα οι ηθοποιοί το κάνουν σε ειδικές περιστάσεις, γι' αυτό και είναι πιο δύσκολο, πιο δυσέβρετο να βρεις ηθοποιούς που να παίζουν με αυτόν τον τρόπο σε ανοιχτά θέατρα. Όσον αφορά εμένα και τη σχέση μου με τη φύση και μάλιστα στο κομμάτι που με ενώνει με την τέχνη, είναι πολύ σπουδαίο. Δηλαδή πολλές φορές κατά τη διάρκεια των προβών, που είναι και η πιο ευαίσθητη περίοδος ενός ηθοποιού, που πρέπει να μπει σε εισαγωγικά με το δικό του τρόπο σε αυτό που κάνει, στο ρόλο, στο κείμενο, στη συνθήκη. Πολλές φορές λοιπόν για να χαλαρώσω, πιάνω τον εαυτό μου ότι θέλω να πάω στο δασάκι που έχω δίπλα από το σπίτι και είτε να τρέξω και να πω τα λόγια μου μόνος μου ή να σκεφτώ πράγματα χωρίς να ακούω ήχους του τώρα, κόρνες, αυτοκίνητα και διάφορα άλλα. Δηλαδή η αίσθηση της φύσης, τα φύλλα που κουνιούνται, ο αέρας, αυτή η ησυχία είναι σαν να είναι στο DNA μας. Και θυμάμαι κιόλας μια φορά που είχα ανέβει σε ένα άλογο, τέλος πάντων, σε ένα χωριό και κάποια στιγμή περπατούσαμε στο δάσος και το άλογο ήταν σαν να τρόμαξε και λέω τι είδε, και είδε κάτω μία μαύρη σακούλα μόνη της, μαύρη, χωρίς σκουπίδια. Δεν είναι να πεις δηλαδή ότι το φόβησαν τα σκουπίδια, είδε αυτό το άγνωστο, ήταν παράτερο με τη φύση και δεν ήταν τυχαίο αυτό. Όπως νομίζω και εμείς δεν είναι τυχαίο οι άνθρωποι που χαλαρώνουμε στις συνθήκες, όταν υπάρχει απόλυτη φύση χαλαρώνουμε πάρα πολύ. Οπότε και εγώ το χρησιμοποιώ αυτό και μου αρέσει να γυμνάζομαι στη φύση επίσης πολύ, γιατί και για την υγεία μου και για το κομμάτι της δουλειάς μου οφείλω να έχω αντοχές και ψυχικές και σωματικές.
και έτσι εξασκούμε πολλές φορές τη φύση και ταυτόχρονα εκπαιδεύομαι και στα λόγια μου και σε όλα όσα χρειάζομαι για την παράσταση που ετοιμάζεται. Παρότι έχουμε συνηθίσει σε αυτήν την εικόνα, γιατί τα τελευταία τουλάχιστον 150 χρόνια υπάρχει μια ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας και ζούμε ο περισσότερος κόσμος σε πόλεις, βλέπουμε τσιμέντα, βλέπουμε αυτοκίνητα, βλέπουμε δρόμους, σπανίως βλέπουμε στοιχεία της φύσης. Δεν πάβουμε να είμαστε φύση. Ο άνθρωπος είναι φύση και αυτό το καταλαβαίνουμε όταν βρεθούμε μπροστά στη φύση. Πόσο μας ενθουσιάζει να μυρίσουμε ένα λουλουδάκι, να περπατήσουμε σε χώμα, να κοιτάξουμε τον ήλιο, να κοιτάξουμε τα αστέρια, να μην μας κόβει κάτι. Η άπλετη χαρά που παίρνουμε είναι γιατί είμαστε φύση. Και επειδή η τέχνη από τον άνθρωπο βγήκε, θεωρώ ότι και η τέχνη είναι φύση. Και αυτή προσαρμόζεται και αυτή εγκληματίζεται, αλλά νομίζω ότι η βάση της ήταν, είναι και θα παραμείνει πάντα η φύση. Φεύγει. Φεύγει το νερό και είναι σαν το τουμπελέκι που δεν αλλάζει σκοπό. Φεύγει και πάει και δεν ξέρει τι θα ανταμώσει στο δρόμο. Περνά από κάποιο τρύπιο βουνό και κλαίει κρυφά και πιο κάτω θυμώνει. Μα πιο ύστερα πάλι τραγουδά με έναν αλυσμόνητο σκοπό. Πιο κάτω είναι ο κάμπος και το τραγούδι δεν τελειώνει ποτέ. Η μουσική των νερών σταματά στη θάλασσα γιατί δεν έχει που αλλού να πάει και η γλυκιά μουσική του πνίγεται μέσα στα μουγκριτά του ωκεανού. Εδώ κάτω το ποτάμι χάνει τη δική του μουσική, χάνει και το χρώμα του. Καθώς πρωτομπαίνει στο γυαλό, τα νερά του είναι μαυριά και παρακάτω γαλαζόχρυσα. Ποιος ξέρει γιατί. Τα νερά στην αρχή είναι γλυκά, σιγά σιγά αρμυραίνουν. Σ' όλο το δρόμο μαζεύουν τον υδρότα και τα δάκρυα. Και έχει πολλά ο κόσμος. Και πιο πολλά η φτωχολογιά του κάμπου.